Κύριε Γιαλουρίδη, θέλω να μου πείτε χθες σε μια συνέντευξή σας, διατυπώστε την άποψη ότι η Τουρκία θέλει τον έλεγχο όλης της Κύπρου. Αυτό νομίζετε ότι γίνεται αυτή τη στιγμή? Αυτό επιχειρεί? Η Τουρκία το έχει διακηρύξει κιόλας, ότι η Κύπρος είναι ένας χώρος που λόγω εγκίνητος προς τα μικρά εθνικά παράδειγμα. Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο σας, γιατί σας κάνουμε. Κύριε Γιαλουρίδη. Κύριε Γιαλουρίδη, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, σας ακούω. Μην χρησιμοποιεί το hands free, γιατί σας χάνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επαναλάβετε τι είπατε. Δεν έχω hands free. Ναι, ναι. Η Τουρκία το έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι οι γεωστρατηγικές συμβλέψεις στην Κύπρο είναι διαρκείς και δεν αλλάζουν. Από το 1974 έθεσε θέμα ελέγχου γεωστρατηγικού της Κύπρου λόγω εγκίνητος. Μάλιστα τότε ο Ετζεβίτη είχε πει ότι ακόμα και δεν υπήρχαν Τουρκοκύπροι στο νησί, εμείς θα είχαμε επέμβει, διότι η Κύπρος μας ενδιαφέρει. Η Κύπρος τους ενδιαφέρει όχι μόνο όχι για το βόρειο κομμάτι της ή ένα κομμάτι της, για τον έλεγχο ολοκλήρου του χώρου να δημιουργήσει ένα προτεκτοράτο. Να υποχρεώσει τους Έλληνες ενδεχομένως να φύγουν από την Κύπρο ή να μείνουν και να υποδουλωθούν στη δική της εξουσία και να ελέγχει ένα χώρο ο οποίος είναι γεωστρατηγικά εξαιρετικά σημαντικό για τη Μέση Ανατολή, για τους δρόμους του πετρελαίου, τους δρόμους της ενέργειας. Έχετε μια εξήγηση γιατί τώρα τόσο προκλητικά, όταν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει ήδη τις κινήσεις της και στην ΑΟΣ και στους υδρογονάνθρακες χρόνια πίσω, γιατί τώρα η Τουρκία στρέφεται με τέτοια ένταση? Διότι τώρα το timing, όπως λένε στην συνολογία τη διεθνή, δηλαδή ο χρόνος την βολεύει πάρα πολύ, εμφανίζεται να είναι έτοιμη να στηρίξει τα δυτικά σχέδια καταπολέμησης των ISIS, δηλαδή όλοι αυτοί οι βαρβαρόνες που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή, λένε ότι εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε χερσαίες δυνάμεις που μπορούν να επέμβουν. Εάν θελήσετε θα σας βοηθήσουμε, αλλά θέλουμε ανταλλάγματα. Θέλουμε τη Συρία να μας τη δώσετε ως υπό τον έλεγχό μας και βεβαίως κάνουμε τις κινήσεις τώρα στην Κύπρο με την έννοια ότι δεν θα υπάρξει καμία διεθνής αντίθεση ουσιαστική που να τους υποχρεώσει να αποσυρθούν ή να τους προκαλέσει τέτοιο κόστος που να σηκωθούν να φύγουν. Μάλιστα. Και κινούνται για να δημιουργήσουν ένα προηγούμενο, να εγκαταστήσουν εξέδρες, εξόριξεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν τετελεσμένα στη θαλάσσια ζώνη της Κύπρου, ελέγχουν χερσαία περιοχή του Βορρά. Ουσιαστικά η Κυπριακή Δημοκρατία θα γίνει ένα προτεκτοράτο, εάν δεν υπάρχει αντίδραση που να υποχρώσει την Τουρκία σε ανάκληση αυτών των διαστήσεων δράσης. Άρα για σας δεν είναι μια μπλόφα αυτή τη στιγμή της Τουρκίας? Καθόλου. Η Τουρκία σχεδιάζει και προχωρεί για να εγκατασταθεί, και μάλιστα εάν τα καταφέρει τώρα να δημιουργήσει τεθεμένο, θα ζητήσει να γίνουν διαπραγματεύσεις για την επίδειξη του Κυπριακού αμέσως μετά, όπου θα μπει στις διαπραγματεύσεις από θέση ισχύως. Πείτε μου, ποια είναι η αντίδραση ενδεδειγμένη αυτή τη στιγμή, γιατί εσείς διατυπώσατε σωστά την άποψη ότι η Ευρώπη στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας είναι ανύπαρκτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αμήχανες, απ' τη μια φραστικά λένε κάτι, απ' την άλλη όμως σκέφτονται και τη μάχη με τους Ισλαμιστές, τζιχαντιστές. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Εντάξει, γίνεται ήδη μια καλή κίνηση στο τρίγωνο Ελλάδα-Αθήνα-Λευκοσία-Κάιρο, η οποία είναι η συνάντηση τριμερής, πρόταση από αύριο αρχίζει, των Υπουργών Εξωτερικών, δηλαδή ο κ. Βενιζέλος, τον κ. Κασουρίδη και τον Αιγύπτιο ομολογό του, συναντώνται στη Λευκοσία μεθαύριο, 28 Οκτωβρίου γίνεται η πρώτη συνάντηση, και στη συνέχεια θα μεταβεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός μαζί με τον πρόεδρο της Κύπρου στο Κάιρο, που θα γίνει τριμερή συνάντηση των προέδρων, των κρατών πρωθυπουργών και προέδρων, για την αντιμετώπιση της κρίσης από κοινού. Προς το παρόν δεν έχει συναφθεί ένα σύμφωνο αμυντικό στο οποίο να προσχωρήσει και το Ισραήλ, αλλά νομίζω ότι πέραν των διπλωματικών και άλλων ενεργειών των δύο τεσσάρων κατ' οπέρα, θα πει και το Ισραήλ στο παιχνίδι σαν την άλλη διάσταση, θα πρέπει να υπάρξει και αμυντικό σύμφωνο στρατιωτικής συνεργασίας. Αμυντικό σύμφωνο λέτε στρατιωτικής συνεργασίας? Ναι, η οποία θα υποχρεώσει η Τουρκία, είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβει η Τουρκία ότι δεν μπορεί να παίζει μόνη της στην περιοχή. Ουσιαστικά πρέπει να γίνει μια αμυντική συνεργασία υπεράσπισης της ειρήνης. Όσο αισθάνονται ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι έτοιμες να υπερασπιστούν το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, δεν θα παραβιάζουν. Βρήκαν την Κύπρο μόνη της και την υπεράσπιση και άρχισαν να κάνουν τους κομπόιδες. Αυτό δεν πρέπει να περάσει, διότι από την Κύπρο θα έρθει το Αιγαίο. Η Αθήνα καταλαβαίνει ότι είναι το επόμενο βήμα της Τουρκίας, το Αιγαίο, εάν δεν καταφέρει να ουσιαστικά να υποτάξει την Κύπρο. Παρ' όλα αυτά, κύριε Γιαλουρίδη, στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής,
η αντιμετώπιση των εταίρων μας δεν ήταν και η καλύτερη. Αν κρίνω από αυτά που έλεγε ο κύριος Κάμερον. Δεν ούτε η Αθήνα ούτε η Λευκοσία είναι ευχαριστημένες. Α. Αλλά αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει παρά μόνο σπανίως και εφόσον πιεστεί πολύ από τους Αμερικανούς, όπως έγινε με τη Ρωσία, δυνατότητες θετικές και πολιτικές να αντιδράσει, ειδικά να δει στην Τουρκία, στην οποία χαϊδεύουν όλοι, ακόμα και τώρα που τους απειλεί. Διότι η Τουρκία έχει εξέψει ουσιαστικά το τέρας του βαρβαρικού Ισλαμισμού. Ναι, αλλά παρόλα αυτά. Διάβαλε στην εκτροφή του. Παρόλα αυτά τη χαϊδεύουν. Και οι Αμερικανοί παρά τις αντιλήσεις τους, παρά τους φόβους τους, παρά την κρίση εμπιστοσύνης που υπάρχει, εν τούτη δεν τολμούν να τους πειράξουν. Κύριε Γιαλουρίδη, έχετε την αίσθηση ότι με αφορμή και την πτώση ενός ιδιωτικού αεροπλάνου, ο χειρισμός έπρεπε να ήταν διαφορετικός από τη στιγμή που έχουμε και εκείνο το πρωτόκολλο έρευνας και διάσωσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου? Δεν διεθνοποιήθηκε. Το πρωτόκολλο έρευνας και διάσωσης σημαίνει ουσιαστικά ότι εμείς υπερασπιζόμαστε τον χώρο που βρισκόμαστε, εφόσον έχουμε ναυαγούς, έχουμε προβλήματα αντί αυτού του είδους. Το έρευνας και διάσωσης σημαίνει ότι οι ελληνικά λιτροπιτικά θα βάλουν αντίον τουρκικών, παρά μόνο αν υπάρξει αυτό που σας είπα προηγουμένως, ένα κοινό σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας πέραν της Ελλάδος και άλλων χωρών που ενδιαφέρονται να υπερασπιστούν την περιοχή έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, όπως είναι το Ισραήλ, το οποίο ουσιαστικά στέλνει την αεροπορία του πάνω από τα τουρκικά πλοία και επιχειρεί να δείξει ότι στηρίζει την Κύπρο. Η Αίγυπτος, η οποία έχει προβλήματα με την Τουρκία και θέλει να συνεργαστεί με την Ελλάδα και την Κύπρο. Όμως έχουμε δυνατότητες, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπέραν της διπλωματίας. Και όσον αφορά τις συνομιλίες. Συνομιλίες έχουν τελειώσει, δεν πρόκειται να. Έχουν τελειώσει. Εάν δεν τεθεί όλο το πλέγμα του Κυπριακού σε βάση δημοκρατικής λύσης, η οποία να επιτρέπει τους ανθρώπους που ζουν στο νησί να ζουν σε ελευθερία και με δικαιώματα Ευρωπαίων πολιτών. Κύριε Γιαλουρίδη, η βάση που ξεκίνησε η συζήτηση σας βρίσκει σύμφωνο, θέλω να πω, δύο κοινότητες. Αυτή που ξεκίνησε και το θέμα των κοινοτήτων είναι ζήτημα του συντάγματος της Ρήξης. Το πρόβλημα είναι ότι το δικοινοτικό δεν είναι μόνο του, είναι διζωνικό δικοινοτικό. Το δικοινοτικό σημαίνει αναγνωρίζει στην ύπαρξη δύο ζωνών, οι οποίες είναι δυνάμει κράτη. Και αν είναι δυνάμει κράτη και οδηγούνται σε ομοσπονδία δημοκρατική, καλώς. Αλλά δεν οδηγούν τα πράγματα εκεί, διότι ουσιαστικά το πρόβλημα της Κύπρου συνήθως στο ότι η Τουρκία θέλει να ελέγξει το χώρο και επιχειρεί να δημιουργήσει τέτοιες προϋποθέσεις λύσης, οι οποίες να τις επιτρέπουν να είναι παρούσα ΕΣΑΗ. Όπως ήταν το σχέδιο Ανάν, για παράδειγμα. Mm-hmm. Άρα εσείς το εντάσσετε σε αυτό το πλέγμα, αυτή τη νέα τουρκική ουσιαστικά προκλητικότητα. Βεβαίως. Η τουρκική προκλητικότητα ξεκινάει από την άνεση που της δίνει η αίσθηση της ότι την έχουν ανάγκη στη Μέση Ανατολή. Και σου λέει, παρακαλώ και την Βότα μου στην Κύπρο, θα εγκατασταθώ στον Νότο εκεί, στη θαλάσσια ζώνη της Κυπριακής ΑΟΣ. Θα βάλω στο τρόλι μου και θα του πω: δεν φεύγω από εδώ, διότι ο χώρος αυτός είναι και δικός μου. Είναι και δικός μου. Αυτό λέει. Εν κατακλείδη, κύριε Γιαλουρίδη, και επειδή αύριο είναι η μέρα εθνικής επετείου, ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να φύγει όσον αφορά την κατάσταση με την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και τον Ελληνισμό συνολικότερα? Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα τεστ για τον Ελληνισμό. Παρά την κρίση που διέρχεται η Ελλάδα, είμαστε υποχρεωμένοι να δείξουμε ότι σεβόμαστε τον εαυτό μας. Σεβόμαστε τις υποχρεώσεις μας, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας, γιατί έτσι θα μας σέβονται και οι άλλοι. Εάν υποταχθούμε, ουσιαστικά θα γίνουμε κάσπαζοι πράκτορες.